Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα έσπευσαν σήμερα τα μέλη του Συλλόγου Καλαθοσφαιριστών, που σε συνεργασία με την Περιφέρεια είχαν διοργανώσει τα Χριστούγεννα φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ στο κλειστό γήπεδο του ΟΕΑΚ στο Αλκαζάρ, με τη συμμετοχή των ομάδων παλεμάχων μπάσκετ τη Θεσσαλονίκη, του Βόλου και του ΣΠΑΚ, καθώ και του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Λάρισα. Στόχο ήταν η αγορά σεντονιών για το Γενικό Νοσοκομείο τη Πόλη. Η αγορά έγινε και με την ευκαιρία τη ανάληψη καθηκόντων προσωρινού διοικητή στο νοσηλευτικό δίκτυο από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας Απόστολο Κομνό μετά την παρέτηση του Χαράλα Μπουπαλή παρέδωσαν σήμερα το υλικό. Ε, εκ μέρους του ΣΠΑΚ Λάρισσας θα ήθελα να ευχαριστήσω το νοσοκομείο για τη συνεργασία καθώς επίσης και την περιφέρεια και όλους τους φορείς που αναμίχθηκαν στο τουρνά που έγινε τα Χριστούγεννα που είχε ως αποτέλεσμα να μαζιστούν κάποια χρήματα και σε συνεργασία και γενναιόδορη προσφορά του κυρίου Κανέλα με το κατάστημα Bet μπορέσαμε και φέραμε έναν αξιοπρεπή αριθμό σεντονιών για να μπορέσουν να καλέψουν κάποιε ανάγκε στο νοσοκομείο. Οργανώσαμε φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ με σκοπό να μαζέψουμε χρήματα για να αγοράσουμε κλινοσκεπάσματα για το νοσοκομείο Λάρισα, τα οποία σήμερα αποδίδουμε. Ο αριθμό από ό,τι ακούσατε είναι 400 κλινοσκεπάσματα. Ευχαριστούμε πολύ όλου όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Από την πλευρά του, ο κύριο Κομνό ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία, αλλά ευχήθηκε το νοσοκομείο να μπορεί να στηρίζεται στα πόδια του. Να σα ευχαριστήσω, παιδιά, το Σύλλογο Παλεμάκου συμμάχων καλαθοσφαιριστών Λάρισας και το Σύλλογο μαραθωνοδρόμων της Λάρισας ε, για την ευγενή αυτή προσφορά σας, να μας προσφέρετε 200 σεντόνια. 300 είναι? 400. 400. Oh, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ελπίζουμε θα καλύψουν ανάγκες του νοσοκομείου μας και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να μην χρειαζόμαστε άλλες χορηγίες και να μπορούμε από μόνοι μας να ανταπεξέλθουμε.